Καίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η Εκκλησία του Ιησού Χριστό σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη για να συναντρίζουν οι πιστοί που γίνεται η Εκκλησία ήδη επειδή κάθε πιστό που έχει δεκτεί το Ιησού Χριστό έχει γίνει με πνευματική υπόσταση η Εκκλησία επειδή το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα του ζωντανό ζωντανότερο. Και ο, ο, το πνεύμα του Άγιου είναι ο ίδιος ο Χριστός με αόρατο μορφή. Γι' αυτό ο Χριστός έδωκε στη Καινή Διατήκη πέντε διακονίες για να λειτουργήσει η Εκκλησία του. Κατακάσσε να κάνουμε μια μικρή παρέτεση να πάμε πίσω στη Παλιά Διατήκη για να δούμε τι αλλαγή έγινε στη Καινή Διατήκη. Επειδή η Παλιά Διατήκη ήταν η Διατήκη που ο Θεός με Ισραηλίτη λαό, δηλαδή Εβραίοι. Αλλά στη παλιά διατήκη, ο Θεός δεν είναι το και ως η του καρδιά του πιστού, απλώ η ιερέα που λειτουργήσα, δηλαδή έκανα λειτουργία μέσω ναό και η ιερέα άκουσα από το Θεό και μετάφερα σου πιστούς μετά. Αυτή ήταν λειτουργία που ήταν στη παλιά διατήκη μέσω ναό. Αυτή τη λειτουργία μόνο η ιερέα είχε πρόσβαση να ακούνε το Θεό. Αλλά στη Νέα Διατήκη ο άλλαξε αυτήν την εικόνα. Δηλαδή ο άλλαξε Διατήκη. Πώς θα το πω. Δηλαδή κατάργησε το τύπο, τη λατρεία που ήταν στη παλιά Διατήκη που μόνο η ιερέα είχε πρόσβαση. Αυτό καταργήθηκε. Δεν λέμε ότι καταργήθηκε τα λόγια επί τα λόγια παραμείνει. Υπάρχει και ψαλμό προφητεία πολύ που είναι στη παλιά Διατήκη που δεν είναι ακόμα εκπληρωμένη. Αλλά το τίποτη λατρεία που ήταν στην παλιά διατήκη, τον κατάργησε ο Θεός η καινή διατήκη. Δηλαδή η καινή διατήκη κάθε πιστό και εσύ, αν δεκτεί το Ιησού Χριστό με αλήθεια συνειδητά σήμερα, τα είσαι και εσύ γερέα. Δηλαδή να έχεις ζωντανή κοινωνία με το Ιησού Χριστό. Δεν χρειάζεται μόνο ο γερέα να μιλήσει στο Θεό για σένα, αλλά εσύ προσωπικά έχει πρόσβαση να μπει και να μιλάς με το Θεό και όταν παραμείνει ήσυχο να ακούσει το Θεό να σου απαντήσει. Αυτή είναι νέα διατήκη, είναι, είναι, ανώτερη διατήκη, δηλαδή κάθε πιστό έχει πρόσβαση κοινωνία ζωντανή με το Θεό. Επειδή έχει στείλει το Πνεύμα το Άιο την ημέρα την Πεντηκοστή, αυτό είναι που συνεχίζουν να γίνονται κάθε μέρα σε όλου του πιστό που δέχονται το Ιησού Χριστό με αλήθεια, λαμβάνουν Πνεύμα το Άιο μέσα του. Όπω σα είχα μιλήσει εκτέ, ότι αν αυτά τα σημεία δεν υπάρχει, τότε δεν είναι αληθινό πιστό. Απλώ έχει όνομα Κριστιανό Επειδή υπάρχει σημεία που δείχνει πάνω στον άνθρωπο ότι όντω είναι αληθινό πιστό. Τα σημεία αυτά είναι να έχει το πνεύμα του Άγιου μέσα του. Και αυτό διακρίνεται. Καταλαβαίνω ο πιστό, ναι, όντω αυτό είναι πιστό. Αλλά αν κάποιο δεν έχει αυτά τα σημεία μέσα του, απλώ έχει όνομα χριστιανό μόνο, αυτό δεν είναι αληθινό πιστό. Απλώ έχει θρησκεία και όνομα χριστιανό. Γι' αυτό ο, όταν ο άνθρωπο δεκτεί μόνο το Ευαγγέλιο του Ισού Χριστό με αλήθεια, ότι όσο ίδιο προσωπικά είναι, ούτε το δόκι το πνεύμα το Άγιο. Και το πνεύμα το Άγιο δεν δίνει ο άνθρωπο Δηλαδή στη θρησκεία δεν μπορεί να βρίσκει ούτε κανένα, ούτε εγώ δεν μπορώ να σου δίνω, ούτε κανένα δεν μπορώ να του δίνω, αλλά μόνο ότι όπω έδωσε σε μένα, τα δώσει και σε σένα. Και μπορεί να δώσει σε κάθε άλλο αν το δεκτεί το Ευαγγέλιο του με αλήθεια. Επειδή το πνεύμα του έγινε είναι δεσμένο δώρο από το Θεό για να έχει ο άνθρωπο κοινωνία μαζί με το Θεό. Και μέσα στην εκκλησία, στην καινή έδωκε χαρίσματα πέντε διακονίε. Διακονίε τι είναι, διακονίε είναι σαν μια λειτουργία που ο Θεό περνάει μέσα του άνθρωπου εκείνο για να φέρει μηνύματα στο υπόλοιπο πιστό μέσα στη συνάρτηση στην εκκλησία. Και η πέντε διακονία είναι η άλλη το έγκρισε ο Θεό, δηλαδή τον έδωκε ο Θεό καρίσματα να είναι Αποστόλου. Ναι, συνεχίζουν η Απόστολη να είναι μέχρι σήμερα. Επειδή πολλοί άνθρωποι τη θρησκεία νομίζουν ότι η Απόστολη ήταν μόνο τότε σαν ιστορία. Όχι, συνεχίζουν να είναι Απόστολη επειδή είναι κάτι που έδωκε ο Θεό. Είναι κάτι που εδιέταξε Και αυτό ποτέ δεν μπορεί να το καταργήσει κανένα. Επειδή με αόρατο μορφή και με υπερφυσικό τρόπο γίνεται αυτό το κρίσμα. Δεν γίνεται από τον άνθρωπο όπω η θρησκεία. Κάποτε ακούμε ότι ναι, τον έκρισε με λάδι, επειδή η θρησκεία χρησιμοποιεί το λάδι φυσικό για να κρίσει κάποιον να λένε ότι είναι κρίσμα. Το κρίσμα του Θεού δεν είναι φανερά σε εμά. Το κρίσμα του Θεού είναι υπερφυσικό και δεν βλέπει κανένα. Αυτή είναι το κρίσμα αληθινό από το Θεό που κρίνει κάποιο. Δηλαδή, δίνει κάποιο την ικανότητα και καρίσματα υπερφυσικό. Αλλά η θρησκεία βάλει το λάδι με μπουκάλι και τον αποκαλεί κρίσμα. Αυτό είναι ψεύτικη κρίσμα από του άνθρωπου και από τη θρησκεία. Επειδή η αληθινή κρίσμα είναι αόρατο και έρχεται από το Θεό προσωπικά πάνω στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπο αμέσω λαμβάνει μια ικανότητα υπερφυσικό που δεν είναι και πριν. Αυτή είναι κρίσμα του Θεού. Και αν κάποιο έχει αυτά τα στοιχεία πάνω του και έχει αυτό το σημείο, τότε είναι αληθινό πιστό, τότε έχει κοινωνία με το Θεό, επειδή αυτή είναι ένδειξη, μαρτυρία με τα σημεία αυτά. Αλλά ο άλλο είναι Απόστολου, όπω ο Θεό προσωπικά έχει επιλογή να διαλέγει ανάμεσα στην Εκκλησία, διαλέγει ο άλλο να είναι Απόστολου, ο άλλο να είναι προφήτη, ο άλλο να είναι δάσκαλο για να διδάσκει τη γραφή, ο άλλο να είναι ευαγγελιστέ για να ευαγγελίσω στο κόσμο έξω, ο άλλο μπορεί να είναι προφήτη, προφήτη που ακούει την καρδιά του Θεού, δηλαδή είναι ενωμένη, ξέρει τι σκέφτεται ο Θεό, για να μιλήσει στην εκκλησία για να ακούνε όλοι οι υπόλοιποι Έτσι πρέπει να λειτουργήσει η Εκκλησία αλητινή προς σας ο Θεός. Αυτή είναι η εικόνα της αλητινή Εκκλησία. Αλλά σήμερα υπάρχει τέτοια Εκκλησία. Πολύ λίγη όμως, πολύ λίγα. Επειδή πολλοί τρισκεία έχουν παραμορφώνει την εικόνα μέσα στην Εκκλησία. Έχει κάνει την Εκκλησία γεμάτη παράδοση μόνο από τους άνθρωπους όπως θέλουν, αυτή δεν είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστό. Και ο Ιησού Χριστό και η παρουσία του Θεού δεν βρίσκεται εκεί. Είναι μια νεκρή και όριμο εκκλησία. Ο Θεός δεν είναι εκεί. Για να είναι ο Θεός μέσα στην εκκλησία, θα υπάρχει σημεία και στοιχεία που τα δείχνει. Αυτά τα σημεία είναι πέντε διακονία τα λειτουργήσει μέσα στην εκκλησία. Απόστολου, προφήτη, δάσκαλο, ποιμένα, Αυτή είναι πέντε διακονία που ο Θεό προσωπικά εδώ και κρίσμα και συνεχίζει να δίνει κάθε μέρα όπου υπάρχει εκκλησία που είναι συνατρισμένα με πολύ πιστού. Για να μπορεί ο Θεό να παρακινεί να κινεί μέσα σου πέντε διακονό για να κυρί του σου όλοι υπόλοιπο πιστοί. Επειδή ο Απόστολος έχει κρίσμα για να ξέρει πώς μπορεί να βάλει αρκεί σαν τεμέλιο για να λειτουργήσει η Εκκλησία. Αυτή είναι το κρίσμα που ο Θεός έδωκε τους Αποστόλοι. Αλλά ο δάσκαλο έχει κρίσμα να διδάσκει την Άγια Γραφή με την Αποκάλυψη και με τη Σοφία του Θεού. Και ο Πιμένα έχει κρίσμα για να μπορεί να προσέχει τους πιστούς για να το φροντίζει πώς πρέπει να περπατήσουν. Δηλαδή λαμβάνω από το Θεό και του δίνει και Ευαγγελιστέ έχουν κρίσμα που ο Θεό του δίνει για να πάει να Ευαγγελίζει το Ευαγγέλιο στον κόσμο, στον δρόμο με το κρίσμα του Θεού και με τη σοφία του Θεού για να δίνει ευκαιρία ο Θεό του άνθρωπο, αν πιστεύει στο Ευαγγέλιο, τα μπαπτιστού και τα σωθεί, δηλαδή προ σωτηρία. Και όλοι αυτοί και ο προφήτη έχει έχει καρίσματα που ακούει από το Θεό, Τι σκέφτεται ο Θεό, η καρδιά του Θεού, επειδή ο προφήτη είναι εκείνο που ξέρει την καρδιά του Θεού. Και ο προφήτη ακούει, επειδή ο Θεό ενώνει και τον παραδίνει μηνύματα που είναι στην καρδιά του, τότε ο προφήτη επαναφέρει αυτό το μήνυμα σε όλη την πίστη μέσα στη συνάτριση στην Εκκλησία για να ακούνε οι πίστη. Τι σκέφτεται ο Θεό, τι έχει ο Θεός η καρδιά του. Επειδή μόνο ο προφήτη έχει καρίσματα. Για να ακούει. Τι έχει ο Θεός η καρδιά του. Και όλοι αυτοί οι πέντε δια... διακόνο. που σας έλεγα τώρα. Είναι χαρίσματα από το Θεό. Για να λειτουργήσει η εκκλησία. Κανονικά με τη δύναμη του Θεού. Επειδή ο Θεός. Ενεργεί μέσα. Σε αυτού του πέντε διακόνοι. Σαν κανάλι. Δηλαδή ο Θεός ενεργεί μέσα στο προφήτη σαν κανάλι για να μιλήσει τι σκέφτεται την καρδιά του, ενεργεί μέσω Απόστολου για να του δείχνει πώς πρέπει να κτίζει μέσα στην Εκκλησία και ενεργεί μέσω δάσκαλο πώς πρέπει να διδάσκει την Αγία Γραφή και ενεργεί μόσο ποιμένα πώς τα φροντίζει του πιστού και μέσω Ευαγγελιστέ ενεργεί ο Θεό πώς τα κηρύττει το Ευαγγέλος ο κόσμο. Όλη αυτή η πέντε διακονία που ακούσατε πριν λίγο, που σας έλεγα τώρα, είναι χαρίσματα από το Θεό που δεν δίνει ο άνθρωπο, επειδή είναι υπερφυσικό ικανότητα που δίνει ο Θεό. Γι' αυτό σας είχα πει ότι όλοι αυτοί που η θρησκεία σήμερα κάμουν, βάλουν λανδάκι μέσα στο μπουκάλι και λένε ότι κρίσμα, αυτή είναι ανθρώπινη παράδοση. Δεν είναι από το Θεό και δεν δίνει ικανότητα. Επειδή μόνο ο Θεό δίνει με υπερφυσικό τρόπο που δεν φαίνονται. Απλώς ο άνθρωπο τα λάβει κάτι μέσα του, ο άνθρωπος τα λάβει μαρτυρία και τα καταλάβει ότι έχει λάβει κάτι υπερφυσικό από το Θεό. Δηλαδή ο Θεό τον έχει επιλέγει και τον έχει κρίσει για να είναι διάκονο στην εκκλησία του. Αυτή είναι πως έπρεπε να λειτουργήσει μια λιτσινή εκκλησία του Ιησού Χριστό, σήκεν η Αλλά αν αυτά τα στοιχεία, δεν βρίσκεται μέσα στην εκκλησία που αποκαλείται εκκλησία ή ναό, τότε αυτή η εκκλησία δεν είναι αληθινή εκκλησία, είναι η νεκρή εκκλησία του άνθρωπου. Είναι μια νεκρή εκκλησία που οι άνθρωποι περνάει μόνο η ώρα του να ανάβουν κερί, αλλά ότι δεν βρίσκεται εκεί και τα... ταύμα του ότι δεν βρίσκεται εκεί. Αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται σωτηρία. Επιότι όσοι είναι ο Κυριάκο, αν ο άνθρωπο δεν υπακούει το Θεό και κάνει ό,τι θέλει, ο Θεό δεν βρίσκεται εκεί. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Επειδή πολλή θρησκεία σημαίνει εκκλησία, δεν λειτουργεί όπω ο Θεό διέταξε, πραγματικά όπω σα είχα πει τώρα, αλλά λειτουργεί με τον τρόπο θρησκευτικά με παράδοση του και περιμένει ότι ο Θεό να συμφωνήσει μαζί του, σε κνού ότι ο Θεό είναι ο Κυριακό, που έπρεπε οι άνθρωποι να ακολουθήσει αυτό και όχι αυτό να ακολουθήσει άνθρωποι. Αυτό είναι η κυριακή του Θεού, πρέπει να το ξέρω αυτό, Όλοι. Γι' αυτό αν αυτά τα στοιχεία που σας ονόμασα τώρα δεν βρίσκεται μέσα σε ένα ναό η εκκλησία, πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι αληθινή η εκκλησία, δηλαδή ότι δεν βρίσκεται εκεί. Αλλά όταν η εκκλησία ενεργεί με όλα αυτά τα καρίσματα που σας έχει εκ, εκ, ονομάσει πριν λίγο, το ότι είναι την εκκλησία, ο Θεό είναι εκεί. Απλώ είναι αόρατο, δεν το βλέπουμε. Δηλαδή ενεργεί μέσα σε αυτού του άνθρωπου που έχει κρίση με το κρίσμα και η ικανότητα του για να δίνει μηνύματα σε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Για να οικοδομεί πίστη, για να ξάνονται στη πίστη. Ώστε όλοι οι υπόλοιποι να αγγίξει στην καρδιά του από το Θεό, να αγγιχτούν και να γνωρίζει ότι χρειάζεται και εκείνο να έχει κοινωνία ζωντανή με το Θεό. Επίση, άλλη εκκλησία, αν δεν είναι μέσα στο ναό, μπορεί και να γίνεται το σπίτι. Και το σπίτι, επειδή λέει το Ευαγγέλιο Ισού Χριστό, όπου υπάρχει δύο ή τρει, το όνομα μου είμαι και εγώ εκεί. Δηλαδή, αν εγώ σήμερα είμαι μαζί σου ή μαζί με κάποιο άλλο, είμαστε όπω δύο ή τρει, Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αν προσευχόμαστε σύμφωνα με το τέλημα του Χριστού, θα είναι εκεί ο Χριστός ανάμεσα μας. Δηλαδή το πνεύμα του Άγιου θα βρίσκεται εκεί και εκεί θα είναι η Εκκλησία. Δηλαδή με άλλα λόγια η Εκκλησία είναι όπου υπάρχει η παρουσία του Θεού, όπου υπάρχει η φανέρωση το πνεύμα το Άγιο αλλά αν δεν υπάρχει η φανέρωση το πνεύμα το Άγιο δεν είναι εκκλησία παρόλο ότι οι άνθρωποι μπορεί να λένε να αποκαλείται εκκλησία αλλά τα είναι νεκρή εκκλησία και έρημο αλλά ζωντανή εκκλησία και αληθινή είναι όπου φανερώνεται το πνεύμα το Άγιο όπου βρίσκεται η παρουσία του Θεού Δηλαδή αν εγώ είμαι μαζί σου, δηλαδή μας δύο και προσευχώ συνειδητά στο όνομα του Ιησού Χριστό, τα βρίσκεται εδώ παρό ανάμεσα μας. Παντού και εσύ το σπίτι στο ίδιο. Αν είσαι δύο και προσεύχεσαι πραγματικά συνειδητά το όνομα του Ιησού Χριστό, τα βρίσκεται εκεί παρό ανάμεσα σας. Με άλλα λόγια, η εκκλησία συγκενή γιατί δεν έχει τίκο. Μπορούμε να πάμε στην εκκλησία που έχουμε τίκο να συνατρίζουμε πολύ πιστοί μαζί για να ενεργεί ο Θεό μέσα στα καρίσματα όπως σας είχα μιλήσει πριν λίγο πέντε διακονίε καρίσματα υπερφυσικό αλλά και μέσα στο σπίτι μας αν είμαστε δύο ή τρεις προσευχόμαστε ο Θεός θα βρίσκεται ανάμεσα μας επειδή προσκέντηκε. Δηλαδή θα είναι εκεί αλλά δεν θα το βλέπουμε. Με άλλα λόγια θα είναι εκκλησία εκεί στο σπίτι μας. Γι' αυτό η εκκλησία την καινή διατήκη δεν έχει τίκο όπως ήταν σε παλιά διατήκη. Ο τίκο έσπασε, έπεσε, καταγκρέμιζε ο Ιησούς Χριστός, λέει το Ευαγγέλιο, το τίκο, για να μην υπάρχει τίκο, δηλαδή παντού όπου άνθρωπο άνθρωπος επικαλέσει το όνομα του Ιησού Χριστού εκεί τα γίνει η Εκκλησία με άλλα Εκεί τα είναι η εκκλησία και ακόμα μόνο ένα άτομο επικαλεστεί με αλήθεια το όνομα του Ιησού Χριστό, με μετάνια με την αντεκτή του Ευαγγέλου του Ιησού Χριστό, εκεί τα γίνει η εκκλησία, επειδή εκεί τα βρίσκεται το, ο Χριστό, δηλαδή το πνεύμα το Άγιο, η φανέρωση του Θεότα είναι εκεί, η παρουσία του Θεότα είναι εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια είναι η εκκλησία. Αλλά οι άνθρωποι τη θρησκεία σήμερα νομίζουν ότι η εκκλησία είναι μόνο ναό, όπου κτίζονται, αυτή είναι ντρόπο σκέψη την Παλιά Διατήκη. Αυτή είναι η εικόνα της Παλιά Διατήκη, όχι Καινή Διατήκη. Καινή Διατήκη η Εκκλησία δεν υπάρχει τίκο. Αλλά μπορεί να πιένουν στην Εκκλησία που υπάρχει τίκο, για να γίνουν όσοι να τρίζονται όλοι πιστοί μαζί, για να έρθει ο Θεό ανάμεσα του, ανά... Να, να, να κινεί σου πέντε διακονίε που σα ονόμασα πριν, αλλά προσωπικά το σπίτι επίση μπορεί να γίνει η εκκλησία όταν οι άνθρωποι συνατρούζονται οι δύο ή ακόμα μόνο άνθρωπο, ο άνθρωπο ότι όταν βρίσκεται εκεί. Αρκεί ο Θεός να είναι εκεί, είναι εκκλησία. Αν ο Θεός είναι εκεί, είναι εκκλησία και υπάρχει έντοξο παρουσία του Θεού εκεί και υπάρχει καλυμά εκεί και υπάρχει φω εκεί. Υπάρχει αποκάλυψη εκεί, όπου υπάρχει Θεό, υπάρχει τα πάντα. Όπου βρίσκεται ο Θεό δηλαδή, τα πάντα τα είναι εκεί. Γι' αυτό η αληθινή εκκλησία είναι όπου βρίσκεται ο Θεό, όπου φανερώνεται το πνεύμα του Άγιου. Εκεί είναι η αληθινή εκκλησία, σύμφωνα με την καινή διατήκη. Επειδή την παλιά διατήκη είχα άλλον τύπο, ήταν μόνο η ιερέα και μόνο μέσω ναό. Αλλά στην καινή διατήκη κρέμισε το ναό ο Ισού Χριστό για να γίνει παντού η εκκλησία του Ισού Χριστό. Αλλά όταν συνατρίζονται. πολλοί πιστοί σε μια συγκεκριμένα κόρο ο Θεός έρχεται και ενεργεί μέσα του. Αλλά δεν αρκεί μόνο εκεί. Παντού είναι ο Θεός. Πάντο κούμπαρο η παρουσία του. Η φανέρωση του είναι παντού. Γι' αυτό ο Θεός σήμερα ενεργεί μέσα σε αυτό το, το συμβά που συμβαίνει σήμερα σε περιστάσεις. Ο Θεός καταγκρεμίζει όλη, εκκλη, όλη του τίκο της εκκλησια από τη θρησκεία του άνθρωπος για να φέρει όλοι οι άνθρωποι στην αληθινή εκκλησία που δεν έχει τίκο. Δηλαδή παντού. Γι' αυτό... Κάλεσε ο Ιησού Χριστό συνήθεια με αλήθεια παντού. Εκεί τα βρίσκεται κοντά σου, τα φανερώνει τον εαυτό του. Και εκεί τα είναι εκκλησία. Εκκλησία, τι και δεν είναι κοιτήκο. Πρέπει να το ξέρετε. Αυτή είναι η αλήθεια σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Και ο Θεός είναι που δίνει κρίσμα. Και κρίσμα του Θεού είναι αόρατο, υπερφυσικό, δεν δίνει άνθρωπο. Αλλά ο Θεός προσωπικά δίνει και όταν δίνει, μαρτυρεί με σηκαδιά του άνθρωπο που τον έδωσε για να ξέρει με ακρίβεια. Για σήμερα σε αφήνω εδώ ότι όνα σε ευλογεί.